Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αργυρού, όπως πάντα από τις συχνότητες του Radio TV Colossos, στην εκπομπή Έλληνα άνθρωποι, και σήμερα πάλι έχω έναν καλεσμένο, τον κύριο Ηλία Καρακοζίδη από τον νομό Καβάλας, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση. Κύριε Καρακοζίδη, καλωσορίζετε στις συχνότητές μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είμαι στη διάθεσή σας. Χαιρόμαστε, τιμή μας που είστε κοντά μας. Πείστε μας, αφού είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεστε στις συχνότητες του Αιγαίου, δύο λόγια για σας, και ιδιαίτερα τι σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με τα κοινά και ιδιαίτερα μέσα από τον φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που είστε. Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Βασικά, να μιλήσω λίγο για μένα. Είμαι διοπαλιστής εργαζόμενος γύρω στα 30 χρόνια εδώ μέσα στο νομό της Καβάλας. Ασχολούμαι με φανοποιία αυτοκινήτων και βαφές. Στον οργανισμό είμαι από το Μάρτιο του 2017, 2017 δηλαδή. Είμαι ιδρυτικό μέλος στην ΣΥ Φιλίππων. Τώρα είμαι και διευθύνων σύμβουλος στην ΕΣΥ Φιλίππων. Είμαι και σε 14 μιλές κεντρική περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως νομικός σύμβουλος. Και αυτό που με έκανε να πάρω θέση στον τεράστιο οργανισμό, να πω, είναι ότι άρχισα να νιώθω ότι την πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου εγώ και προχωράω δυναμικά. Και αυτό θα έπρεπε να υπάρχει άλλωστε πάντα στο καθένα, στην πολιτεία γενικώς. Για όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό. Όλοι πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Κύριε Καρακοζίδη, είναι πραγματικά ενδιαφέρον όλη η διαδρομή σας μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Αλήθεια, και οι περισσότεροι συνέλληνες, γνωρίζοντας την κατάσταση από πρώτο χέρι, είναι σε μια τέτοια παρόμοια θέση. Όλοι παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας, γνωρίζοντας τα δίκαια και τα δικά μας. Το θέμα μας είναι η εργασία και η ασφάλεια. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο, αφού θα αναπτύξουμε το θέμα, τις βάσεις εργασίας και ασφάλειας. Πού θα έπρεπε να είναι δομημένη, πώς θα έπρεπε να είναι δομημένη ή τι είναι διαφορετικά αυτό το θέμα. Βασικά, για εργασία και ασφάλεια είναι στους πολίτες. Είναι το βασικό, είναι η βάση, να πω λίγο έτσι, είναι η βάση στην πολιτεία που όλοι πρέπει να εργαστούν, πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια στην εργασία, και σήμερα δεν υπάρχει. Η Ελλήνων πολιτεία όμως προσφέρει εργασία και ασφάλεια στο χώρο, γενικά στην Ελλάδα, για πρώτη φάση, μέσα από τη λειτουργία της Ελλήνων πολιτείας και της δόμησης. Ωραία. Αυτό που εξηγήσατε τώρα, οι προϋποθέσεις της κατάστασης που επικρατεί, μάλλον η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, τηρεί τις προϋποθέσεις για αυτό το κομμάτι, το θεματικό, εργασία και ασφάλεια? Μα είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει εργασία και ασφάλεια σήμερα. Σήμερα υπάρχει δουλεία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει ένα μεγάλο άδικο στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που θα πρέπει να... Όλοι το γνωρίζουν. Όσοι μας ακούνε το γνωρίζουν και το βιώνουν καθημερινά. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Καρακοτζίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω εδώ είναι ότι αυτό το άδικο το συντηρούμε, γιατί θέλουμε να εμπιώσουμε, θέλουμε να φάμε ουσιαστικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και αναγκαζόμαστε να δεχόμαστε αυτό το άδικο που η ίδια η πολιτεία ουσιαστικά δεν καθαρίζει ή δομή. Συντηρεί και ίδια και με στη συνέχεια και οι ίδιοι οι πολίτες. Εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης, και περνάω αμέσως, μάλλον δεν θα περάσω ακόμα στο επόμενο ερώτημα, αλλά θα κάνω μια υποερώτηση σε αυτό το κομμάτι που τώρα εκθέσαμε, το άδικο που επικρατεί ιδιαίτερα στο θέμα ασφάλειας και εργασίας. Ποιοι είναι ουσιαστικοί υπεύθυνοι? Ποιοι μπορούν μέσα από την πολιτεία να δώσουν πραγματικά ένα υγιές δρόμο, ένα υγιές στόχο και σκοπό?
Η πρώτη υπεύθυνη σήμερα για την κατάσταση που βιώνουμε είναι οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια. Βάσει νόμου 1850 του 1989, οι δήμαρχοι είναι και οι δημόνες των δημοτών. Είναι και τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρώτου βαθμού κυβέρνηση, μπορώ να πω. Αυτή είναι η υπεύθυνη σήμερα την κατάσταση. Και όχι η κυβέρνηση που είναι εκτελεστικό όργανο, η Βουλή, να πω έτσι, που κατά κόσμο σήμερα που γνωρίζουμε. Οι δήμαρχοι όμως δεν έχουν κάνει κάτι για να αλλάξει κάτι. Γιατί εμείς τους επιλέγουμε, εμείς βγαίνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δικά μας παιδιά βγαίνουν εκεί, εμείς τους ψηφίζουμε και αυτοί δεν πράττουν. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι στο χέρι μας είναι όλο αυτό για να τα αλλάξουμε και να το πάμε εκεί που αρμόζει μια κοινωνία και μια κοινότητα, ένας νομός, μια Ελλάδα και όλος ο κόσμος έπειτα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Καρακοτζίδη, με αυτό που μας έχετε αναφέρει τώρα, θέλω να περάσω λοιπόν στην επόμενη μου ερώτηση και παίρνω τις τελευταίες λέξεις. Είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε αυτό. Ποιο είναι το πρόγραμμα που προσφέρει ή που θέλει να διευθετήσει η Ελλήνων Συνέλευσης έτσι ώστε να έρθουν οι πολίτες κοντά στον οργανισμό και να προωθηθεί ιδιαίτερα το θέμα εργασία και ασφάλεια. Τι μπορείτε να μας πείτε εδώ? Υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις. Πρόγραμμα Ελλάς, χρηματοδότηση αναγνωρισμένη παγκοσμίως από όλους τους θεσμούς και είναι 50.000 έργα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και αυτά περιμένουν τον ελληνικό λαό, τον κόσμο, αυτός που εκεί δεν έχει εργασία και κάθεται και περιμένει. Περιμένουν εσένα, αδερφέ, εκεί που μας ακούς. Όλα αυτά τα έργα, όλος εμάς περιμένει, κανένας δεν περισσεύει. Και είναι δομημένα και είναι με βάσεις. Όποιος ενδιαφέρεται, βασικά όλοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν και όλοι ενδιαφέρονται, να εισέλθουν από ένα γραφείο και να μάθουν να γνωρίσουν τι είναι αυτά που προσφέρουμε, τι είναι αυτά που έχουμε, τι εργαλεία είναι αυτά τα οικονομικά, τι εργαλεία είναι αυτά τα νομικά, τι είναι το αξιακό. Έχει άπειρα πράγματα εδώ για τον άνθρωπο. Λόγω που είμαστε ανθρωποκεντρικός οργανισμός και συμπεριλαμβάνουμε τον άνθρωπο στο κέντρο. Θα επισημάνω λίγο από τη δική μου πλευρά ότι όλες αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις είναι κατατεθειμένες με αριθμό πρωτοκόλλου στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, οι δηλώσεις για τα 50.000 έργα είναι ήδη έτοιμες, είναι ήδη τα χρήματα ενεργοποιημένα, διαθέσιμα και περιμένει τον πολίτη να πάρει θέση. Το λέω σωστά? Ακριβώς έτσι. Και είναι με πρωτόκολλο 6199 το Σεπτέμβριο του 2014. Είναι, δηλαδή ο Άριος Πάγος είναι ανώτατο όργανο του δικαίου στο κράτος μας και δεν κάνει αστεία. Και όταν είναι κάτι σοβαρό το επικυρώνει και το δίνει παρακάτω για τον κόσμο να το υλοποιήσει. Απλά είναι ο κόσμος που είναι στο χέρι του τον κόσμο να έρθει να το λάβει και να το πάρει στα χέρια του και να το πράσει. Κύριε Καρακουτζή, δεν θα μιλήσουμε για την προπαγάνδα που γίνεται εναντίον του αγώνα αυτού που έχετε λάβει μέρος. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Είναι και ένα μέρος στο οποίο οι συνέλληνές μας, οι συνανθρώποι μας, ίσως να μην έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Πριν περάσουμε στο κλείσιμο, έχω άλλη μία ερώτηση που αφορά στο τοπικό κομμάτι. Αυτό που σήμερα συζητήσαμε εδώ. Ότι ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος. Όπως λέει και η λέξη, ο Δήμαρχος, ο άρχος του Δήμου. Αυτός έχει την κυριότητα. Αν κάνω λάθος στις λέξεις μου, θα με διορθώσετε. Παρ' όλα αυτά, η ερώτησή μου είναι, ποιες είναι τι κινήσεις έχετε λάβει, τι έχετε κάνει στο τοπικό επίπεδο, στην περιφέρεια της Καβάλας, ας πούμε, στον νόμο Καβάλας. Έχετε ενημερώσει εκεί τους δημάρχους με κάποιο έγγραφο, με κάποιο φάκελο, έχουν ενημερωθεί? Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Βεβαίως, έχουμε ενημερώσει τους δημάρχους της Καβάλας από το 2013 μέχρι και σήμερα. Βασικά, ο σημερινός ο δήμαρχος έχει λάβει το πακέτο το 12,5 τρισεκατομμύρια για κοινοφέλεια και έργα στο νομό μας με δικαστικό επιμελητή
βάση νόμου και όπως προβλέπει ο νόμος, η νομοθεσία σήμερα που ζούμε και βιώνουμε. Και δεν υπάρχει απάντηση. Σε 15 μέρες θα πρέπει να μας απαντήσει, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Και δεν ξέρω και ούτε μπορώ να φανταστώ ποιος είναι ο λόγος, τι περιμένουν οι δήμαρχοι και δεν εκτελούν. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα κατά κόσμο. Είναι στους δημότες τους εγκληματία ο δήμαρχος. Παράδειγμα, εδώ έχουμε μια πεσμένη γέφυρα που είναι εδώ και 2 χρόνια πεσμένη, εκεί στο νοσοκομείο στο παλιό, νοσοκομείο Καβάλας. Κάποιος ήρθε και έκανε προσφορά 35.000 ευρώ για να την φτιάξει και η γέφυρα αυτή ακόμα είναι εκεί. Και οι δημάρχοι δεν κάνουν από τότε. Μιλάμε τώρα για άγγλημα, δεν μπορώ να εκφράσω αλλιώς. Κύριε Καζέδη, δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα χαρακτηρισμό πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαστε Έλλην άνθρωποι, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας. Είμαστε νοήμονα όντα. Ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να καταλάβει τι παίζεται πίσω από όλες αυτές τις συνθήκες. Είναι ίσως εγκλωβισμένοι οι δημάρχοι, είναι ίσως παραδομένοι σε άλλες δυνάμεις. Αυτό δεν θα το κρίνουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να καλέσουμε όμως τους συνανθρώπους μας, τους Έλλην ανθρώπους, σε όλη τη γη ουσιαστικά, αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα μας που είναι η βάση. Εδώ ξεκινάμε, εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός, εδώ γεννήθηκαν οι αξίες, εδώ ξεκινάει όλη η δημιουργία, συνειδάτινη δημιουργία μας. Θέλω να καλέσουμε τον κόσμο. Εσείς με δικά σας λόγια, πείτε το κάλεσμά σας. Πολύ ωραία η ερώτηση. Εγώ θα θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να ενωθεί κάτω από μια πλατφόρμα, από έναν και μοναδικό οργανισμό ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης. Λένε και οι λέξεις ότι πάνε να κάνουμε μια συνέλευση Ελλήνων. Ο κόσμος αυτός είναι όλος ο κόσμος της Ελλάδος, περιμένει κάτι καλύτερο, κάτι. Όσοι μας ακούνε περιμένουν κάτι καλύτερο. Αυτό που περιμένετε είναι εδώ μπροστά σας. Και μπορώ να πω ότι, όπως έχω πει, ελάτε από το γραφείο που υπάρχει σε κάθε γειτονιά της χώρας και σε όλο τον κόσμο έπειτα, να ενημερωθείτε, να ενωθείτε. Είμαστε χωρίς κόμμα, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε φορέας του έθνους που εκπροσωπεύουμε τον άνθρωπο. Δεν έχουμε χρώμα, ούτε δόγμα έχουμε, είμαστε ο ανθρωποκεντρικός οργανισμός, ο οποίος αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Και θα ήθελα να όλα τα αδέρφια μας που μας ακούνε, στο εξωτερικό και μέσα στη χώρα μας, να ενημερωθούν και να ενωθούν μεταξύ, να μην μας χωρίζει τίποτα. Εμείς ποτέ δεν έχουμε χάσει ενωμένοι. Μόνο όταν μας χωρίζουν μας κάνουν αυτό που μας κάνουν. Οπότε το νόημα είναι να ενωθούμε όλοι και να πράξουμε όλοι το δίκαιο και το δικό μας. Πριν κλείσω, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει το ερώτημα, okay, ωραία, καλά μας τα λέτε. Και οι προγραμματικές δηλώσεις είναι στον Άριο Πάγο και όλα αυτά μεντά και όλα αυτά θετικά. Πολλές φορές έρχεται η ερώτηση, ο αρχηγός σας λέει είναι στη φυλακή. Πώς θα τους απαντούσαμε, κύριε Καρακοζίδη, εδώ? Ο αρχηγός είναι στη φυλακή χωρίς κατηγορίες. Είναι γιατί μας λέει την αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Τον έχουν κλείσει για να μην λέει την αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνος του. Είμαστε χιλιάδες και εμείς μεταλαμπαντεύσουμε την αλήθεια σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης είναι δικός μας. Γεννηθήκαμε εδώ να είμαστε ελεύθεροι, να εργαστούμε, να αφήσουμε απογόνους και να φύγουμε από εδώ με αξίες και με αρχές και να πάμε αλλού, να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Θα αναφερθούμε και γι' αυτό σε άλλες εκπομπές, εννοείται. Αλλά έχετε αναφερθεί πάρα πολύ σωστά. Έχουμε όλα τα κλειδιά εδώ. Ο αδερφός μας, ο συνέλληνάς μας, που παράνομα πραγματικά κρατείται μες στη φυλακή και όλοι αυτοί κάνουν την δολοφονία των Ελλήνων, μας έχει δώσει όλα τα κλειδιά, έχει προνοήσει να μας δώσει όλα τα κλειδιά, να μας δείξει πώς να συντηρήσουμε τους οργανισμούς μας, που και γι' αυτό θα πρέπει να το δηλώσουμε. Κανένας δεν μας πληρώνει, κανένα δεν πληρώνουμε, κανένας δεν μας τα παίρνει. Απλά έχουμε χώρους, είναι ένας χώρος, ένα γραφείο, το οποίο όπως όλοι οι οργανισμοί, όλα τα γραφεία του κόσμου έχουν ρεύμα, έχουν νίκη, έχουν τα κοινόχρηστα,
που αυτά πρέπει να πληρωθούν από κάποιους. Αυτοί είμαστε εμείς που συντηρούμε τον χώρο και δίνουμε κάποια συνδρομή. Αυτό είναι μόνο για να περάσω και στο δικό μου κλείσιμο. Εννοείται ότι αν θέλετε, κύριε Καρακοστήρη, να προσθέσετε κάτι ακόμα, έχετε το ελεύθερο. Μ' άρεσε το τελευταίο που είπες και το θυμήθηκα, δεν το έχω αναφέρει, ότι ο κάθε οργανισμός, εσύ Ελλήνων Συνέλευσης, είναι αυτόνομος ως τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχουμε καταστατικό, έχουμε το ΔΣ, το κανονικότατα, έχουμε τις εκλογές μας, εμείς λειτουργούμε βάσει δημοκρατικές αρχίες και αξίες. Εμείς είμαστε, ως Έλληνες, δεν κρυβόμαστε, είμαστε σε διαφάνεια, είμαστε... Και γι' αυτό να ελευθερώσουμε τον άνθρωπο και να φανεί ο άνθρωπος, αυτός που θα μπει μέσα, να δει ότι πραγματικά εδώ υπάρχει δημοκρατικές λειτουργίες και οι αξίες και όλο αυτό το... η ντόμηση να πω όλη αυτή και το καταστατικό και όλα. Μιλάει για τους ανθρώπους, δεν μιλάει για κάτι άλλο, για οτιδήποτε. Κύριε Καρακατζίδη, ήταν τιμή μου να μιλήσω μαζί σας, ιδιαίτερα για αυτό το θέμα που σήμερα είχαμε στο τραπέζι. Ήταν ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Καβάλας, κύριος Ηλίας Καρακοζίδης. Περάσαμε άλλη μια φορά στο ένα κλείσιμο μιας ακόμα εκπομπής μέσα από το ράδιο TV Κολοσσός. Ήμουν ο Νίκος Αργυρού στις συχνότητες του Αιγαίου. Κάνω και εγώ με τη σειρά μου ξανά το κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες. Σταματήστε να λιδωρείτε το κάθε τι που σήμερα σας φανερώνεται. Πάμε σε μια τεράστια μεταβατική φάση της ανθρωπότητας και αυτό θα γίνει με όσους συμμετέχουν ενεργά για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Η αλλαγή θα γίνει. Δύναμη φως σε όλους.